Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η πρώτη εβδομάδα του Survivor All Star αποτελεί παρελθόν και μάλιστα με μια αποχώρηση που δεν είναι άλλη από εκείνη του Περικλή Κονδυλάτου, καθώς αποδείχθηκε πως ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος μεταξύ των συνυποψηφίων του. Ο σχεδιαστής κοσμημάτων που μπήκε ξανά φέτος στο reality επιβίωσης μαζί με άλλους 25 ήταν και ο πρώτος που στόχευσαν οι μαχητές. Ο ίδιος άλλωστε αγωνιστικά ήταν σαφέστατα ο πιο αδύναμος και ήταν λογικό να βρεθεί στον τάκο. Μαζί του υποψήφιοι προς αποχώρηση ήταν ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, ο Γιώργος Ασημακόπουλος και ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ήταν σαφές δηλαδή ότι αποτελούσε το outsider και αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως με την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού που τον απομάκρυνε. Η ψήφος μάλιστα ήταν τέτοια που δεν υπήρχε περιθώριο αμφισβήτησης για το ότι αποτελούσε τον λιγότερο αγαπητό παίκτη. Εκείνος βέβαια που απολαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό όπως μαθαίνουμε, είναι ο πειρατής, ο οποίος έφτασε περίπου στο 60% των ψήφων, με τον κόσμο να δείχνει πως τον θέλει για καιρό ακόμη στο reality, ειδικά αν συνεχίσει να είναι τόσο ατακαδόρος όσο στο τελευταίο συμβούλιο αποχώρησης. Πίσω του βρέθηκε ο Γιώργος Ασημακόπουλος με ένα ποσοστό στο 17%, για να ακολουθήσει με 15% ως ζαχαροπλάστης. Κάπως έτσι ένα 8% έμεινε για τον Περικλή, που δεν θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να παραμείνει στο Survivor. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.